Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το θέμα της δικής μου παρέμβασης είναι η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η έννοια εμπλοκή δεν είναι μια μονοσήμαντη έννοια, έχει αρκετές πλευρές. Εγώ θα μιλήσω για τη μία, ο Χρήστος ο Σαλταπίδας θα μιλήσει για άλλες, θα περισσέψουμε. Είναι αρκετές, θα τις αναφέρουμε και θα τις δούμε. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι κάθε λογής πολέμοι του είχαν υποσχεθεί στους λαούς ότι θα ανοίξουν οι λεωφόροι της ειρήνης και της ευημερίας. Γνωρίζουμε όμως πλέον όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Οι λεωφόροι της ειρήνης ποτέ δεν άνοιξαν. Το ΝΑΤΟ ποτέ δεν διαλύθηκε. Περίτεχνα όμως μετεξελίχθηκε. Επικαιροποίησε τους στόχους και τα μέσα επίτευξής τους, διεύρυνε σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο τη ματωμένη ακτίνα δράσης του. Ταυτόχρονα στο εσωτερικό του, ως διακρατική υπεριαλιστική συμμαχία που είναι, ανάλογα με τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των κρατών μελών που τα εκπροσωπούν και τις γεωστρατηγικές τους στοχεύσεις, γινόμαστε θεατές όχι και τόσο σπάνια, ακόμη και έντονων αντιθέσεων. Τον Απρίλιο του 2020, για την εκτόνωση όλων αυτών των προβλημάτων, αλλά και τη χάραξη της νέας στρατηγικής αντίληψης, όπως την βάφτισαν, με ευθύνη τότε του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, συγκροτήθηκε μια ομάδα μελέτης. Η ομάδα αυτή διαμόρφωσε το κείμενο για την αποκαλούμενη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030. Είναι ο μπούσουλας για τα επόμενα βήματα του ΝΑΤΟ σε αυτή την εγκληματική και ματωμένη πορεία του. Το κείμενο αυτό εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου του 2021, ένα χρόνο πριν. Γενικά, η στρατηγική αυτή δίνει συνέχεια και ενισχύει τη στρατηγική αντίληψη 2010-2020. Προσαρμόζει δηλαδή τη δράση του ΝΑΤΟ στις ανάγκες, θα χρησιμοποιήσω τα δικά του τα λόγια, ενός πιο απαιτητικού στρατηγικού διεθνούς περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή της συστημικής αντιπαλότητας, την επίμονα επιθετική Ρωσία και την άνοδο της Κίνας. Αυτά ήταν διατυπωμένα πριν την έναρξη του πολέμου που βιώνουμε τώρα. Οπωσδήποτε σε αυτά τα νομικά κείμενα είναι σημαντική η κάθε λέξη που ακούμε. Αποκαλύπτει το τρίπτυχο που θα πλαισιώσει τη δράση του ΝΑΤΟ μέχρι το 2040. Δηλαδή, πιο ενωμένο, πιο δυνατό στρατιωτικά, ακολουθώντας μια ευρύτερη παγκόσμια προσέγγιση, όπως είναι έβηχα διατυπωμένη η στόχευσή του πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η μελλοντική ρότα του ΝΑΤΟ. Στις προβλέψεις λοιπόν αυτού του κειμένου περιγράφεται η αναγκαιότητα, και θέλει προσοχή αυτό, οι δύο προβλέψεις αυτού του κειμένου, η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, καθώς και η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας σε πολλαπλά μέτωπα και το συνδυασμό πυρηνικών και συμβατικών οπλικών συστημάτων με την ταυτόχρονη εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων. Δηλαδή, ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, εξοπλισμοί, αυτό εννοεί η ενίσχυση, με ταυτόχρονη εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων μέσω διακρατικών αμυντικών συμφωνιών. Τι λένε αυτές οι προβλέψεις, οι προπολέμου προβλέψεις της χάραξης αυτής της πορείας του ΝΑΤΟ, ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και βάσεις. Αυτές είναι δύο παράμετροι που μαζί με τις αποστολές οπλικών συστημάτων και στρατευμάτων εκτός συνόρων, καθώς
και η συμμετοχή της Ελλάδας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε εκπαιδεύσεις, συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις αποτελούν το περίγραμμα της έννοιας εμπλοκή. Έτσι ξεκίνησα την τοποθέτησή μου. Τέσσερα δηλαδή στοιχεία αυτή τη στιγμή. Είναι η ενίσχυση, οι εξοπλισμοί, είναι οι αποστολές οπλικών συστημάτων και στρατευμάτων εκτός συνόρων, οι συνεκπαιδεύσεις με άλλα στρατεύματα, η δοκιμή ουσιαστικά των επιχειρησιακών σχεδίων, αυτά συνθέτουν την εμπλοκή της χώρας μας. Επισημαίνεται εδώ ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαθέτουν πάνω, προσέξτε, από 700 στρατιωτικές βάσεις διαφορετικής χρήσης σε όλο τον κόσμο μέσω διακρατικών συμφωνιών. Γενικά, οι στρατιωτικές βάσεις εκ των συνόρων αποτελούν σημαντικότατο εργαλείο για τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τις γεωπολιτικές επιδιώξεις των ισχυρότερων δυνάμεων στον κόσμο. Τέτοιες βάσεις εκτός συνόρων έχουν η Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία. Είναι, αν θέλετε, και ένα στοιχείο που ενισχύει τον εμπειριαλιστικό χαρακτήρα της δράσης τους. Η εγκατάσταση τώρα των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα αναμφίβολα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Αναπτύχθηκαν διαχρονικά με ευθύνη όλων των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων. Εξυγχρονίστηκαν, διαθέτουν υποδομή για πυρηνικά όπλα, απειλούν άλλους λαούς και ταυτόχρονα στοχοποιούν και τη χώρα. Το 1990 επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ανανεώθηκε η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και διαμορφώθηκε το έδαφος για αναβάθμιση των αμερικανικών βάσεων με κέντρο τη βάση της Σούδας. Η νέα συμφωνία το 19 προετοιμάστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ και την υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια όχι απλά την προετοίμασε, είχε αρχίσει και την υλοποιούσε, βιαζόταν πολύ. Μέσω αυτής τώρα της συμφωνίας αναβαθμίστηκε η βάση της Σούδας με νέες υποδομές και ικανότητες, στάθμευσης πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων, αεροπλανοφόρων και πυρηνικών υποβρυχίων, τα οποία υπόψη φέρουν και πυρηνικά όπλα, άρα πυρηνικά όπλα κατά διαστήματα υπάρχουν στην Ελλάδα και εμείς οι στρατιωτικοί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το διδασκόμαστε στις στρατιωτικές ακαδημίες, ότι όπου υπάρχει πυρηνικό όπλο στον κόσμο το σημαδεύει άλλο ένα πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι μια νομοτέλεια για να ξέρουμε τι μπαίνει στην Ελλάδα και τι το σημαδεύει. Γιατί ακούμε και πολύ ωραία πράγματα. Χαίρονται κάποιοι γιατί έρχονται αυτά τα πλοία και βγαίνουν και 100 ναύτες και καταναλώνουν καφέδες στα Χανιά και σε άλλες περιοχές. Επίσης, η βάση της Σούδας είναι μια βάση που εξυπηρετεί τηλεπικοινωνιακά και καταστροφικά μέσα, έχει εγκαταστάσεις εφοδιασμού, είναι κέντρο εφόρμησης του αμερικανικού νατοϊκού ιμπεριαλισμού κατά άλλων κρατών. Έτσι δημιουργήθηκαν νέες βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα και μάλιστα με τις συνθήκες όπως είναι διαμορφωμένες τώρα δουλεύουν στο κόκκινο, όπως λέει και ο Κοσμάκης. Οι σχεδιασμοί λοιπόν των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ οδήγησαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην υπογραφή της Νέας Συμφωνίας τον Οκτώβρη του 2021. Με τη συμφωνία λοιπόν αυτή επεκτείνονται και ενισχύονται οι αμερικανικές βάσεις. Ο ελληνικός στρατός λειτουργεί ως νατοϊκός, όχι σε ποσοστά 20 και 30%. Το σύνολο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πλέον είναι στην τροχιά λειτουργίας ως νατοϊκός στρατός. Και όλες οι βάσεις συντονισμένα χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση του νατοϊκού σχεδίου στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Στις 12 Μαΐου, μεσούντες του πολέμου στην Ουκρανία, επικυρώθηκε στη Βουλή η αποκαλούμενη νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία αμοιβαίας και αμυντικής συνεργασίας. Το σύνολο των αστικών πολιτικών κομμάτων επί της ουσίας ταυτίστηκε με την κυβερνητική επιλογή στήριξη αυτής της συμφωνίας και στήριξε όλες τις
τις προβλέψεις, την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ Κινάλ, ο ΣΥΡΙΖΑ που την είχε προετοιμάσει ως κυβέρνηση, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 δήλωσαν μεν την αποδοχή της, καταψηφίζοντάς την όμως, διαφωνώντας δήθεν για τα παρεχόμενα ανταλλάγματα. Δηλαδή η ηθική τους, και ας μην το γενικεύσουμε, η ηθική τους έχει τιμή. Αυτή είναι η πολιτική που διαφημίζουν και προβάλλουν και στον ελληνικό λαό. Η μόνη καθαρή ψήφος καταδίκης προήλθε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που ανέδειξε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που ούτε αμοιβαία είναι, ούτε αμυντική, ούτε φυσικά εμπεριέχει καμιά συνεργασία. Είναι μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα υπηρέτησης των Αμερικανονατοικών γεωπολιτικών συμφερόντων. Είναι απροκάλυπτα επιθετική, μετατρέπει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε ένα απέραντο Αμερικανονατοικό ορμητήριο, με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να μετατρέπονται και αυτές σε γρανάζι της πολεμικής μηχανής υπηρέτησης των σχεδίων του ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης προετοίμασε και η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε το Σεπτέμβρη του 21 και άλλη συμφωνία, την Ελληνογαλλική Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας. Είναι και αυτή μια επιθετική συμφωνία. Είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μην κοιτάμε γιατί προσπάθησε να τις βάλουν και ολίγον κουλτούρα μέσα και ολίγον πολιτισμό. Είναι μια ξεκάθαρη επιθετική συμφωνία. Υπηρετεί τις στρατηγικές τους επιδιώξεις και σε καμιά περίπτωση φυσικά την άμυνα της χώρας, όπως υποστηρίζει η αστική προπαγάνδα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε την υποχρέωση εργολαβικά να δημιουργηθούν γαλλικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να συμμετέχουν στον πόλεμο που διεξάγει η Γαλλία στο Μάλι, στο Σαχέλ και στο Σαχέλ της Αφρικής, για να συνεχίσει την καταλύστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής στον αγώνα δρόμου ληστείας με την Κίνα, τη Ρωσία, την Τουρκία και άλλες δυνάμεις. Ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι οι δημιουργείς αυτές συμφωνίες, για παράδειγμα με την ΗΠΑ και τη Γαλλία, εξασφαλίζουν την αμυντική στρατιωτική συνδρομή που αδυνατούν να παρέχουν οι πολυμερείς συμμαχίες τύπου ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ακούσαμε αυτά από την κυβέρνηση, είναι και επικίνδυνος και παραπλανητικός. Μαρτυρά κυρίως, και θέλει να το προσέξουμε αυτό, τη χρεοκοπία των για δεκαετίες διαβεβαιώσεων των αστικών κομμάτων ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν δίθεν ασπίδα θωράκιση της χώρας. Οι ίδιοι τα διαψεύδουν. Όλες οι ιμπεριαλιστικές συμφωνίες, διμερείς ή πολυμερείς, έχουν οδηγήσει σε περιπέτειες και βάζουν σε μεγάλο κινδύνο στο λαό μας. Αυτό το λέμε εμείς. Και έτσι είναι. Και η πραγματικότητα το επιβεβαιώνει κάθε μέρα. Η συμφωνία τώρα με το Ισραήλ, που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που προβάλλονται έντονα την τελευταία περίοδο, βάζουν τη χώρα σε εμπόλεμες περιοχές. Είναι το διαβατήριο και για άλλους πολέμους. Και σε περιοχές που εκδηλώνονται επίσης έντονοι ανταγωνισμοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις και πυράβλους Patriot στη Σαουδική Αραβία, κατά του Ιράν, ελληνικά πολεμικά πλοία που περιπολούν μέχρι και στον Περσικό κόλπο, αεροσκάφη αστυνομεύουν, αυτό τον τίτλο χρησιμοποιούν, νατοικές αποστολές εκτελούν, τον εναέριο χώρο της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου και της Βόρειας Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του νατοϊκού σχεδιασμού, η συμφωνία των Πρεσπών και άλλη συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, υπηρετεί την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων ως μέρος της Ευρωατλαντικής παρέμβασης στα Δυτικά Βαλκάνια. Το βασικό προπαγανδιστικό δόγμα των αστικών κομμάτων και του αστικού κράτους, ότι μέσα από την ισχυροποίηση των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνονται όροι υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έναντι των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης, έχει καταρριφθεί μέσα από πλήθος γεγονότων. Η Ελλάδα και η Τουρκία
είναι νατοικοί σύμμαχοι. Τα δύο αστικά κράτη και οι κυβερνήσεις τους, παρά τις μεταξύ τους τριβές, υλοποιούν από κοινού τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ κατά των λαών. Συνεργάζονται και ανταγωνίζονται για την αναβάθμιση της θέσης των οικονομικών τους ομίλων, στοχεύοντας σε μεγαλύτερο κομμάτι από τη λία των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Συμπερασματικά, η ένταξη και η βαθύτερη ενσωμάτωση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι στενές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, οι αμερικανικές βάσεις και οι εξοπλισμοί που εντάσσονται στους νατοικούς σχεδιασμούς, όχι μόνο δεν είναι παράγοντες διασφάλισης της ειρήνης στην περιοχή, όπως ψευδώς και σκόπιμα υποστηρίζουν οι αστικές δυνάμεις, αλλά στην πράξη οδηγούν στην όξυνση των ανταγωνισμών και στην επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το έδαφος για οδυνηρούς συμβιβασμούς. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, οι λαοί μπορούν πραγματικά να ζήσουν ειρηνικά. Αρκεί να κάνουν τι? Να βγάλουν από τη μέση τα συμφέροντα που τους οδηγούν σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους ή σε απαράδεκτους συμβιβασμούς σε βάρος των δικαιωμάτων τους, που οδηγούν από άλλο δρόμο στο ίδιο οδυνηρό αποτέλεσμα. Η δράση του αντιμπεριαλιστικού κινήματος, η δράση της ΕΕΔΙΕ, η δράση των Επιτροπών Ειρήνης σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οφείλουμε όλοι πραγματικά να ενισχύσουμε αυτόν τον αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.